Ήρθα! Τσα! Δεν με περίμενες, ε! Πού να με περιμένεις! Όχι, βασιλιά μου, μόλις τελειώσω. Δεν αργώ. Πολύ. Όλο έτσι λέω. Πάντα έτσι λέω. Αλλά πάντα αργώ λίγο. Δεν πειράζει. Μαζαπάς. Τι γίνεται? Where are you? How are you? Τι κάνετε, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα, καλό σας μεσημέρι, καλή όρεξη άμα θα φας τώρα, καλή χώνεψη άμα έφαγες, όπως εμείς γεμίσαμε το, πώς το λέει ο κουμπαρός, το ψωμοσάκουλό μας, ψωμοσάκουλο, άκου, άκου, πονηρός. Τι γίνεται, όλο ζαβολιές και άλλο live. Και αφού θέλατε στην ενδιάμεση, που κάνω πάντα μοναχιά, να έρθω να κάνουμε μαζί. Ήρθα. Τελείωσε σίδερο. Μη μου μιλάτε για εκείνη. Δεν θέλω να την ξαναδώ. Εγώ δεν θα το κάνω. Θα φύγω. Θα φύγω. Θα φύγω και θα με ζητάς και θα παραπονιέσαι γιατί είναι και σεντόνια. Για να μπουν και απευθείας. Όχι, αργότερα. Δεν θέλω τώρα. Γεια σας. Όλα καλά για την ώρα. Περιμένουμε τα αποτελέσματα και τα υπόλοιπα. Για την ώρα όλα καλά. Δεν έχουμε τίποτα καινούργιο. Χαμηλό σίδηρο, χαμηλό αιματοκρίτη, τα ίδια και τα ίδια. Αυτό που θέλω να σας πω είναι κάτι πάρα πολύ, είναι κάτι πάρα πολύ συλλογικό. Sharing is caring σε όλα. Sharing is caring όχι μόνο στις κρέμες, όχι μόνο στα μακιγιάζ, όχι μόνο στις εκπτώσεις, όχι μόνο στα Black Friday, όχι μόνο στην κατανάλωση, ρε παιδί μου, και στην υπερκατανάλωση που κάνουμε καμιά φορά, ειδικά τέτοιες ημέρες, τέτοιες εποχές, πριν τα Χριστούγεννα, μπορούμε να κάνουμε και ένα διαφορετικό sharing is caring. Μου επιτρέπετε σε αυτό το σημείο, πριν τις γιορτές, να θυμίσω σε όλους πόσο σημαντικό έως και πολύ σημαντικό, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω άσχημες λέξεις, είναι το να είμαστε κοντά στους συνανθρώπους μας για παν ενδεχόμενο. Δηλαδή, να γίνεις αιμοδότης. Θα μου πεις δεν μπορώ, έχω ανεμία, έχω τόνα, έχω τ' άλλο, δεν μπορώ. Εντάξει, καταλαβαίνω. Και εγώ θέλω πάρα πολύ να γίνω αιμοδότης. Δεν με αφήνουν όμως όταν βλέπουν τις αναλύσεις. Καταλαβαίνεις, μου λένε, μάλιστα, τι μου πες σήμερα. Τι ευγενική, τι καλή κυρία αυτή. Μου λέει, τι θέλεις, μου λέει, να γίνεις αιμοδότης. Λέω, μα προσπαθώ τόσα χρόνια. Να σου πω, μου λέει, για να μην σε βάλω κάτω και σου βάλουμε αίμα, γιατί αίμα χρειάζεται να σου βάλουμε, όχι να μας δώσεις, μπορείς να γίνεις δότης μυελού των οστών. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Οπότε, είναι μια πάρα πολύ... Ευχαριστώ που με συμπληρώνεις. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Δότης μυελού των οστών. Δεν γίνεσαι απαραίτητα για να σε τσιμπήσουν και να σου πάρουν αίμα για σένα και μένα που φοβόμαστε τις βελόνες. Δότης μυελού των οστών γίνεσαι πάρα πολύ απλά. Βγάζουν αυτό το μακρινάριους. Πώς το λένε το μακρινάριους? Πώς το λένε αυτό το μακρινάριους? Πώς το λένε? Έλα Αγνή που είσαι της δουλειάς. Πώς το λένε αυτό που είναι σαν... Πώς το λένε? Βελόνα. Όχι βελόνα, δεν μου βάλε βελόνα εμένα. Εσύ έφαγες τις βελόνες όλες. Πώς το λένε αυτό που παίρνουν τη δειγματοληψία, βρε παιδάκι μου, τώρα δεν το... Δεν είναι μπατονέτα, κάπως αλλιώς δεν το λένε αυτό, το μεγάλο. Πώς το λένε? Στήλεως. Εντάξει, μεγάλη μπατονέτα θα το λέω, το αποφάσισα. Θα θυμηθώ εγώ αυτή τη λέξη. Στήλεως. Μεγάλη μπατονέτα είναι, παιδιά. Και τι κάνουνε, ανοίγεις το στόμα σου έτσι, α, και σου βάζουνε έτσι εδώ, έτσι, και έγινες δότης μη εθελοντής. Δεν ξέρω πώς τα λένε σωστά αυτά τα πράγματα, δεν είναι τώρα η ειδικότητά μου. Εθελοντής, τέλος πάντων, δότης μυελού των οστών. Μόνο με λίγο σαλάκι. Μόνο με μία μεγάλη μπατονέτα. Σε χρόνο, ντε, τε. Εντάξει, δηλαδή, μπορεί και εσύ να έχεις, πρέπει να είσαι έως 45, αγαπημένοι. Μας το είπανε σήμερα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε είναι από την ηλικία μέχρι και 45 ετών. Μετά δεν σε δέχονται για...
για εθελοντή, ούτε για αίμα, ούτε για, πώς το λένε, για μυελού των εστών. Δεν τα ξέρω να τα λέω καλά. Κατάλαβες όμως το νόημα ποιο είναι. Να μην είμαστε μόνο στο μοίρασμα των γνώσεων, στο μοίρασμα των κρεμών κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυξήθηκε, ναι, Bloody Mary, δεν το ήξερα. Εγώ αρχικά δεν ήξερα ότι υπάρχει και όριο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί. Γιατί όπως μας ανέλησαν πάρα πολύ ωραία εκεί, γιατί δυστυχώς θα πω εγώ, είχαν πάρα πολύ χρόνο, γιατί ήμασταν εγώ, ο Στέφανος και άλλη μία κοπέλα που ήρθε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να μην γίνεται το κακό. Χτύπα ξύλο, ένα χειρουργείο, λέω εγώ τώρα, ένα τροχαίο κάτι, είδες που συνέχεια ζητάνε και κάνουν έκκληση για αίμα. Μπορούμε όλοι λοιπόν να γίνουμε εθελοντές αιμοδότες, έτσι κι αλλιώς συνεχώς χρειάζονται αίματα και δυστυχώς δεν το ήξερα, αλλά ειδικά εδώ σε εμάς παιδιά λέει, από πού μας φέρνουν αίματα? Όχι, στα Γιάννενα στέλνουν όταν πάνε οι Κερκυραίοι στα Γιάννενα, επειδή είμαστε Κέρκυρα και πάνε στα Γιάννενα οι Κερκυραίοι για να χειρουργηθούν ή οτιδήποτε. Πώς? Εμάς παιδιά για τα αίματα, επειδή δεν δίνει ο κόσμος δυστυχώς αίμα, μόνο όταν θα φτάσει πια στο αμήν και θα χρειαστεί να δώσει αίμα, μας φέρνουν αίματα από την Ελβετία. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα λίγο, αν πόσος κόσμος επισκέπτεται καθημερινά το νοσοκομείο της Κέρκυρας, θα πω εγώ έτσι, να σου πω έναν αριθμό πάνω κάτω 100 άτομα, τι ωραία που θα ήταν τα 5 άτομα από τα 100, δεν σου λέω και τα 100, να πηγαίνανε να δίνουν αιματάκι. Τόσες γυναίκες που κάνουν τα μωράκια τους μπορεί να μπουν για ξαφνική κεσαρική, να μην γεννήσουν με φυσιολογικά. Τόσος κόσμος πώς το λένε εκεί, που πάνε από τα επίγοντα, άμα έχουν σπάσει κάτι που είναι αποτυχήματα, τέλος πάντων δεν τα ξέρω αυτά καλά, αλλά δεν χρειάζεται να περιμένουμε κάτι να συμβεί. Έχουμε όλοι οικογένειες, έχουμε όλοι τον εαυτό μας αρχικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο λοιπόν να συμβάλλουμε σαν σύνολο, είτε δίνοντας το αιματάκι μας, είτε να γίνουμε εθελοντές για το μυελό. Και η λήψη μυελού δεν είναι πλέον τόσο επίπονη όσο ήταν παλιά. Άμα βρεθεί συμβατός λήπτης, μη φοβηθείτε. Λοιπόν, αυτό. Άμα βρεθεί συμβατός λήπτης, πλέον υπάρχουν δύο διαδικασίες, γιατί παιδιά έκατσα και ενημερώθηκα πλήρης, έτσι, για να έρθω να σας τα πω και εσάς και για να τα ξέρω και εγώ η ίδια να τα επικοινωνήσω στους δικούς μου ανθρώπους. Παλαιότερα λέει, όταν γινώσουν συμβατός για το μυελό των οστών, σου κάνανε λέει εδώ μία επεμβασούλα έτσι με λίγο μέθη. Εντάξει, τώρα λέει έχεις το δικαίωμα από τη στιγμή που βρεθεί εδώ τη συμβατός με εσένα να επιλέξεις ή από εδώ να κάνουν τη διαδικασία είτε κανονικά όπως παίρνουν αίμα. Απλά η διαδικασία λέει από εδώ που παίρνουν το αιματάκι είναι πολύ πιο μακροχρόνια, δηλαδή ενώ εδώ σε 10 λεπτά τελειώνεις ας πούμε, από την κλασική, από εκεί που παίρνανε πάντα, με το πιο απλό τρόπο από το χεράκι, παίρνει λίγο πιο πολλές ώρες σαν διαδικασία, οπότε μη φοβάστε. Και για να γίνετε δότης, ούτε αίμα δεν σας παίρνουνε. Μόνο μια μεγάλη μπατονέτα εδώ γύρω στα μαγουλάκια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ απλό. Να οργανωθούμε λίγο να το κάνουμε, παιδιά. Έρχονται δυστυχώς... θα πω δυστυχώς, δεν θέλω να σε μαυρίσω, αλλά παιδιά στατιστικά να το πάρουμε, τα Χριστούγεννα είναι από τις πιο δύσκολες εποχές στα νοσοκομεία όσον αφορά τα ατυχήματα, τα τροχαία, επειδή ο κόσμος θα βγει να διασκεδάσει, επειδή είναι και ο χιονιάς, επειδή είναι και τα κρύα. Λυπάμαι αν σε στεναχωρώ, αλλά απ' την άλλη έστω και ένας από τους 57 τώρα που είναι μέσα αύριο το πρωί, πάει ή τώρα πάει και γίνει εθελοντής αιμοδότης ή εθελοντής δότης για μυελό των εστών, εγώ θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Ο Στεφανάρας μου έδωσε
Μισό λίτρο αίμα το παλικάρι μου και πάλι θα πάει πριν τη σεζόν. Μακάρι να μπορούσε να πηγαίνει και κατά τη διάρκεια τη σεζόν, αλλά δεν τον δέχονται, επειδή είναι η δουλειά του τέτοια και δεν κοιμάται το βράδυ. Αλλά ο Στέφανος το κάνει πάρα πολλά χρόνια και δεν το έχουμε πει ποτέ. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο να το τονίσουμε και να το πεις και εσύ σε ένα φίλο σου, σε μια φίλη σου σήμερα, να βοηθήσουμε έτσι λίγο τον κόσμο. Εντάξει. Εμένα είναι ο άντρας μου αιμοδότης, εγώ επειδή έχω χαμηλές εξετάσεις σαν και εσένα δεν μπορώ, γι' αυτό άρα μου μη στεναχωριέσαι, δεν είσαι η μόνη. Γεωργία μου αγαπημένη, άρα με νιώθεις 100% πώς νιώθω εγώ την ώρα που βλέπω τους άλλους να δίνουν αιματάκι και εγώ μόνο μπορώ να κάνω κοινοποιήσεις, αλλά μπορούμε να γίνουμε δότης μυελού των οστών. Και εγώ θα σας πω και κάτι άλλο, που κάποιος τότε όταν το έκανα, 15 χρόνια πριν, τους τρόμαξε πάρα πολύ. Εγώ έχω πει, αν τυχόν συμβεί κάτι, κυκλοφορώ με μία καρτούλα ότι μπορούν να διαθέσουν σε περίπτωση ατυχήματος και τα όργανά μου για να σωθούν οι συνάνθρωποι μου. Αυτό θα πω και θα το κλείσω, γιατί ήρθα να κάνουμε ρουτίνα. Εντάξει, λοιπόν, εντάξει εγώ μου, δεν πειράζει, δεν έχουμε σωστή ενημέρωση σαν χώρα, δεν έχεις άδικο, γιατί και εγώ πάρα πολλά πράγματα δεν ήξερα και τα έμαθα σήμερα, αλλά διαθέσαμε χρόνο. Και ενημερωθήκαμε πάρα πολύ καλά εκεί από το τμήμα του νοσοκομείου μας της Κέρκυρας για όλα αυτά που σας λέω. Πολυξένη μου, αγαπημένη μου, καλησπέρα σε όλους. Έπρεπε και αυτό να επικοινωνείτε στα σχολεία για να ενημερώνονται όλα τα παιδιά. Ναι, δεν πειράζει, τα επικοινωνούμε εμείς στα σπίτια μας, στις οικογένειές μου. Εγώ άμα δεν τα πω σε σένα, σε ποιον θα τα πω. Οπότε νομίζω λίγο ένας με τον άλλον, ίσως αυτές τις γιορτές... κάνουμε πιο πλούσιες τις τράπεζες αίματος και γενικότερα και αυτό το κομμάτι, γιατί μπορούμε, γιατί είμαστε πανδημία αγάπης και ενότητας και μόνο φως έχουμε να δώσουμε, οπότε ας μοιράσουμε κι εμείς ό,τι μπορεί ο καθένας. Εντάξει, ανατρίχιασα Ανούλα, γιατί και εγώ το έχω πει αυτό για τα όργανα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αγαπημένη μου, μετράω 17 χρόνια, όταν κάποιοι τότε κατάλαβες. Το ακούγανε και μου λέγανε αν δεν πας καλά και έδωσε τα στοιχεία σου και θα σε βρούνε για να σου πάρουν τα όργανα. Τώρα τέλος πάντων, τι κουβέντα ανοίξαμε. Και ξέρω και φίλοι μου που την επέλεξε να δώσει μυελό και το γιορτάζαμε γιατί φωνάζουμε επίλεκτη της καρδιάς μας. Μπράβο Γεωργία μου, μπράβο ψυχή μου. Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση λοιπόν. Είμαστε όριμοι άνθρωποι, νοήμων άνθρωποι και αύριο μπορεί να σε χρειαστώ εγώ. Δεν θα με βοηθήσεις δηλαδή. Σκέψου το λίγο και έτσι. Εντάξει. Επικοινωνείτε συνεχώς στα σχολεία, καμπάνιες, ομιλίες και αιμοδοσίες 2 φορές ανά σχολική χρονιά κάνουν. Διότα μου εδώ, τουλάχιστον στο νησί, εγώ θα συμφωνήσω με τα κορίτσια πιο πάνω που είναι και αυτά επαρχία. Εδώ εμείς ενημέρωση δεν έχουμε. Μόνο ό,τι κάνει σαν σύλλογος, κάτω στο χωριό, δηλαδή δεν έχω δει κάτι άλλο, ούτε τα παιδιά έχουν έρθει ποτέ να μου πούνε «Α, σήμερα μαμά, στο σχολείο μας είπανε αυτό». Καλησπέρα Άννα μου, έχω δώσει πριν αρκετά χρόνια δείγμα για δότης, αλλά δεν ξέρω τώρα που διαγνώστηκα με διαβήτη αν μπορώ. Κατερίνα, επειδή για το δότης μυελού των οστών έχει πάρα πολλές κατηγορίες που πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένες, με διαβήτη δεν ξέρω αν γίνεται. Δεν ξέρω αν γίνεται γιατί το είχε σαν επιλογή και εγώ πάτησα όχι και για μένα και για τον Στέφανο. Αλλά θυμάμαι ότι το είχε, ότι αν έχεις διαβήτη πρέπει να το πεις. Εντάξει, μπράβο Ανούλα και εγώ αιμοδότρια, μπράβο σου. Και αιμοπεταλίων και με κάρτα εθελοντή μυελού, μπράβο αγαπημένη μου. Και δωρήτρια οργάνων. Όλοι πρέπει να δίνουμε όσα μπορούμε. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα ρουτινάρα. Μην ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλοι είμαστε άνθρωποι και πρέπει να κάνουμε τα αυτονόητα. Ναι, αλλά να το επικοινωνούμε και όλος και ο ένας με τον άλλον δεν είναι κακό. Αυτό δεν είναι κακό. Πάντως και στο στρατό τα αγόρια σας παίρνουν και 3 μέρες άδεια επιπλέον. Αλήθεια! Ανούλα, για να μην επικοινωνηθεί κάπως λάθος, συγγνώμη, απλά αυτό που ξέρω εγώ από τους πολλούς δικούς μου ανθρώπους. Για τον παπά του αγοριού μας 50+ το χρειάστηκε στο δικό μου ανθρώπους. Έδωσα. Εγώ για να ελαφρύνω πάντως έδωσα τον εφρό μου στην Black Friday. Σταμάτα. Να μην μιλήσουμε για την Black Friday και τη Cyber Monday που τρέχει ακόμα, σε παρακαλώ. Έδωσα νέμα. Ούτε θέλω τις μπορώ. Είμαι 49. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ Θεόνη μου. Λοιπόν, πάμε γιατί έπλυνα το πρόσωπό μου.
Πάμε, γιατί έβλυνε το πρόσωπό μου. Τον Τωρίνο θα μείνει στην παρέα μας χωρίς νεφρό, λέει, γιατί νομίζει τον Τωρίνο ότι μόνο τον Τωρίνο έδωσε το νεφρό του στο Black Friday. Οι παραγγελίες, ωστόσο, ήρθανε, αλλά αυτές οι παραγγελίες δεν ήταν δικές μου, ήταν του γιού μου, με ρούχα, οπότε δεν είχε unboxing. Αυτά έχουν έρθει για την ώρα. Έχω λοιπόν πλύνει. Α, δεν σας είπα. Cyber Monday κάνει καρίστια. Cyber Monday κάνει και η Λαντιόπης, να ξέρετε, μέχρι απόψενες το βράδυ. Και έχει βάλει ξανά μία σημεία τιματιών, έτσι. Απλά το λέω ενημερωτικά. Δεν ξέρω σε περίπτωση που μήπως σου ξέφυγε, που δεν νομίζω, απλά το λέμε. Έπλυνα λοιπόν μετά από όλες αυτές τις ώρες το πρόσωπό μου με το εκλεκτό μας, το τιμημένο, το βραβευμένο, το καθαριστικό μας από Λαντιόπης. Και να σου πω κάτι. Θα το κρατήσουμε. Θα το κρατήσουμε ωραία, όμορφα, όπως πρέπει. Είναι ενδιάμεση ρουτίνα, οπότε δεν θα τα δώσουμε όλα. Θα δώσουμε απλώς τα βασικά που χρειάζεται η επιδερμίδα. Εντάξει. Εγώ πάντως αγόρασα πρώτη φορά στη ζωή μου σαν να μην υπάρχει αύριο, αλλά πήρα ό,τι ήθελα. Να τα χαρείς, αγαπημένη μου, στο είπα και στο μήνυμα, οπότε μια χαρά, μια χαρά. Εγώ σήμερα έκανα και θεραπεία με διαμάντι και τις έλεγα για Λαντιόπης και Γκαλίνικο. Μπράβο, αγαπημένη μου, καλά έκανες. Μην μιλήσουμε για άλλες εκτόσεις, είμαστε στεγνές. Έχω πάρει, λέει, έχω πάρει. Σίγουρα έχεις πάρει. Να μην σου πω δηλαδή τι έχει μέσα. Να μην σου πω ότι είναι δερματολογικά, οφθαλμολογικά ελεγμένο. Να μην σου πω ότι έχει έλαιο αβοκάντο. Να μην σου πω ότι έχει οξέα πομύρτιλο, οξέα εσπεριδοειδή. Δηλαδή, να μην σου πω ότι αφαιρεί ακόμα και αδιάβροχο μακιγιάς. Να μην σου πω ότι δεν κάνει ερεθισμούς. Να μην σας τα πω όλα αυτά. Δηλαδή, απλώς να κάνουμε μια ρουτίνα μαζί έτσι απλά ταπεινά, χωρίς να λέω τίποτα. Δεν μπορώ. Συγγνώμη. Λοιπόν, εντάξει, αστειεύομαι. Παίρνω και την τσιτολοσιόν που είναι στα τελευταία της, αλλά δεν με νοιάζει γιατί έρχονται. Έρχεται νέο πράγμα και έχω και πολύ καλά νέα. Δεν μπορώ να τα πω. Θα τα μάθεις και εσύ σύντομα. Κέρδισες, λέει, θα το πάρω εγώ. Δικό σου θα πάρεις, όχι το δικό μου, γιατί δεν έχει και πολύ μέσα. Τώρα τα περιμένω να έρθουν. Της Νάντιας ήδη τελείωσε. Το βρήκα στο μπάνιο το πρωί, έτσι. Έτσι. Το έχει ξεζουμίξει. Αχ, να μην έχω τύψεις. Και άλλα κορίτσια ψώνησαν σαν να μην υπάρχει αύριο. Ναι. Είναι το καλύτερο σαπούνι τώρα με τις εκτόσεις εξάδες. Παιδιά, όχι εξάδες. Να έχει και στο μέλλον. Εν τω μεταξύ, άκου. Και το πρωί που κάναμε live, πάλι ροχάλιζε ο Όσκαρ, έτσι. Άκου. Τον ξύπνησα. Όχι. Δεν κάνεις αγκομπρεσεράκι, δεν μπορώ, τον αγαπώ. Λοιπόν, είναι το καλύτερο, είναι το βραβευμένο μας, είναι το σαπούνι μας, είναι το καθαριστικό μας που καθαρίζει, κάνει τε μακιγιάς και αμέσως κάνει το δέρμα σου βελούδινο και αστραφτερό, λαμπερό, δηλαδή δες με λίγο μετά από τόση ταλέπα και πήγαμε και σούπερ μάρκετ και πού δεν πήγαμε και τι δεν κάναμε με το φουρναράκι μου που ήταν και λίγο ζαλισμένο. Βασιλικέ μου, σου πήρανε όλο το αιματάκι σου, βασιλιά μου. Σου το πήρανε όλο το αίμα του λύνη σου. Ναι. Καλά είσαι όμως τώρα, βασιλικέ μου. Καλά είναι ο βασιλικός μας, εντάξει. Καλά είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα τσίτο λοσιόν. Τσίτα μπόμπα τέντα, γιατί το πρωί ωραία ήταν η ενυδατική, αλλά και λίγο, και λίγο το εκχύλισμα του Ιβίσκου να έρθει να τσιτώσει πριν το οπλοπολιβόλο. Αχ, λέει, χρειάζεται φουλ. Αχ, πρόσωπο λαιμό, έτσι ωραία. Πάμε λίγο, τι ώρα είναι. Αγάπη, προλαβαίνω, Για την κοπέλα μας. 5 έχει μάθημα, Αμπότσιν! Μόλις άνοιξα το καινούριο πλοπολιβόλο, έχω ακόμα από το 1-1. Εύα, είσαι εδώ. Εύα, το θυμάσαι το 1-1, πότε έπαιξε το 1-1. Που από τότε είχαμε πάρει, παιδιά. Αχ. Να πούμε ότι στα βραβεία. Τι γράφεις? Περίμενε. Μου φύγες.
Να πούμε ότι στα βραβεία τα προϊόντα κρίνονται χωρίς την ετικέτα. Πρώτα κοιτάνε σύσταση και δράση και αφού βγει το αποτέλεσμα φανερώνεται η μάρκα. Εννοείται να το πούμε, αλλά νομίζω δεν το έχουμε πει αυτό. Δεν το έχουμε πει ότι πρώτα κοιτάνε την ίνκη λίστε των συστατικών. Και μόνο αν μετρήσει αυτό, νομίζω το είχε πει η Αγγελική, αλλά καλά έκανες και το λες. Πάρα πολύ καλά έκανες και το λες. Εννοείται ότι στα βραβεία, παιδιά, δεν είναι όπως τα καλλιστεία. Να ξέρετε, καμία σχέση. Πρώτα πηγαίνουν, κοιτάνε την ίνκη λίστ των συστατικών και μετά αφού το δοκιμάσουν άγνωστοι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση ούτε ξέρουν τι εταιρεία είναι, μόνο κοιτάνε τα συστατικά και τη δράση, όπως πάρα πολύ σωστά είπε τον Τωρίνο μου. Μετά λοιπόν θα πάνε και θα πούν αν περνάει ή όχι. Και μετά μαθαίνουν κιόλας και ποια εταιρεία είναι από πίσω. Μπράβο! Μπράβο, μπράβο, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε όλοι μας τι γίνεται, έτσι. Εσένα τώρα σου τελείωσε το ένα συν ένα. Πόσο είχες πάρει? Δεν είχες πάρει τριάδα τότε? Νομίζω ότι όλοι τότε τριάδα είχαμε χτυπήσει, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Δεν θέλεις να πετάξεις το κουτί, ρε παιδί μου, αλλά θα το πετάξεις το κουτί. Συγγνώμη που θα σε πετάξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και έκατσες τόσο καιρό στον ντουλάπι κλεισμένο. Μιλάω για το όπλο πολυβόλο μας. Μιλάω για τον ορό της Λαντιόπης. Αχ, που το 2024 δεν θα αισθάνεται άλλο μοναξιά, γιατί έρχεται η καλύτερη και η πιο τουρμπάτη παρέα που εκεί να δεις βραβεί Α που θα πάρει εκεί, νο, γιατί σαν καινοτομή Α και σαν συστατικά δεν υπάρχει άλλο. Εντάξει, να ξέρετε, πουθενά, ψαγμένα, εμπεριστατωμένα πράγματα. Εδώ έχουμε υαλουρονικό, έχουμε βιταμίνη C, έχουμε βιταμίνη Ε, έχουμε προβιταμίνη Β5, έχουμε πολυσακχαρίτες κοινόα που δεν τους ξέραμε μέχρι που τους μάθαμε εδώ και έχουμε και τα βλαστοκύτταρα ορχιδέας που όποια κοπέλα με ρώτησε πιο πριν αν μπορεί να συνδυάσει το όπλο πολυβόλο, συγγνώμη κιόλας γιατί μου φύγες αλλά τώρα το θυμήθηκα, με το Better Skin, εννοείται ότι μπορείς. Το έχουμε κάνει και εμείς εδώ σε ρουτίνα. Πρώτα όμως βάζουμε το όπλο πολυβόλο και μετά βάζουμε το Better Skin, λόγω σύστασης. Εντάξει, άμα κρατούσαμε λέει και τα κουτιά, δεν θα χωρούσαμε στο σπίτι εμείς μετά. Αγάπη, τι έχεις να πεις αυτό που είπε η Αλεξάνδρα? Άμα κρατούσαμε λέει και τα κουτιά, δεν θα χωρούσαμε ούτε εμείς μέσα στο σπίτι. Καλά, αυτό εννοείται. Εμείς χωράμε μέσα στο σπίτι. Νοικιασμένη αποθήκη. Εμείς χωράμε μέσα στο σπίτι. Όχι. Γιατί δεν χωράμε μέσα στο σπίτι? Έχουμε εμείς στο σπίτι ντουλάπες. Θα πάμε και στο δίπλα σπίτι. Λοιπόν, να ξαναβάλουν ένα συν ένα. Ειρήνη, θέλανε πάρα πολύ να ξαναβάλουν ένα συν ένα, όπως βάλανε και στις Ματιών, θέλανε να το έχουν καταφέρει και να το είχαν κάνει και με το όπλο πολυβόλο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται? Θυμάστε τι μας είπανε στο τελευταίο live για το σέρουμ, ότι είναι σε έλλειψη κάποιο συστατικό και δεν ξέρουν πότε θα ξανά είναι διαθέσιμο ξανά το σέρουμ σαν σέρουμ. Οπότε να ξέρετε, σας το λέω ξανά και εγώ σαν ενημέρωση, αφού τώρα ήρθα να κάνουμε μαζί ενδιάμεση, ότι το όπλο πολυβόλο, άπαξ και βγει sold out, δεν μου αρέσει αυτό που λέω, αλλά έτσι είναι, θα ξανά είναι διαθέσιμο από 2 έως 3 μήνες ξανά. Να το ξέρετε, δηλαδή, ό,τι τους έχει απομείνει. Δεν έχουν κάτι άλλο. Έχουν έλλειψη σε... Ναι, δεν έχουν έλλειψη συστατικού. Αχ, πώς να το πω τώρα αυτό. Παγκοσμίως, Εύα, από το COVID και μετά, επειδή λοιπόν η Ελλάδα μας δυστυχώς δεν παράγει συστατικά και κάποια συστατικά έρχονται από πολύ μακρινές χώρες, να μην πω τώρα από πού και τέτοια, και Ιαπωνία και Κορέα και Γαλλία και γενικά, και κάποια συστατικά συλλέγονται σε πολύ δύσκολα σημεία, όπως είναι και Αφρική, όπως είναι και Νέα Ζηλανδία κτλ. Κάποια λοιπόν συστατικά είναι σε έλλειψη. Οπότε δεν μπορούν να συγκεντρωθούν και να παραχθούν, να εκχυλιστούν για να μπορέσουν μετά να σταλούν στις εταιρείες. Καταλαβες? Οπότε το όπλο πολυβόλο μας
Θα ξαναείναι διαθέσιμο μόλις τελειώσουν, γιατί θα τελειώσουν αυτά τα λίγα κομμάτια που έχουν, δυστυχώς, είναι το μόνο σίγουρο, ξανά σε 2 έως 3 μήνες. Δεν θα φταίνε όμως τα κορίτσια μας, εντάξει, να το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, πάω τώρα να βάλω αυτό που πρέπει να βάλω στο πρόσωπό μου, αυτό που σας έλεγα το πρωί, ότι αν δεν θέλετε να βαρύνει πολύ το πρόσωπό σας κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορούμε να το κάνουμε σε ενδιάμεση ρουτίνα. Πάμε τώρα να βάλουμε σε αυτή τη ρουτίνα μετά το όπλο πολυβόλο μας την ιασυναμίδη, την εικοσάρα, που για να τη βάλεις πρέπει να είναι απόγευμα προς βράδυ. Αν θα τη βάλεις και θα είναι όπως τώρα έξω, μισοσκοτάδια, πάλι θα μου βάλεις αντιλιακούλη. Εντάξει, στο άδειο μπουκαλάκι έβαλα τσιτολοσιόν και με βόλεψε πολύ. Του ορού. Αχ, βρερούλα, και τι σας είπα, θυμίστε μου όταν θα μου τελειώσει. Και εγώ πάλι το πέταξα. Αχ, είδες. Και κάτι άλλο μου είχατε πει να βάλω μέσα, όχι μόνο τσιτολοσιόν. Τώρα όμως το πέταξα. Και δεν το πέταξα τώρα, το πέταξα Παρασκευή. Πότε το έβαλα στο μπάνιο, ή Παρασκευή ή Σάββατο. Αχ, ρέγα, δεν πειράζει. Τι να κάνω, το επόμενο, μόλις τελειώσει αυτό. Άμα θα το θυμηθώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το σκράμπ από Λαντιόπης πότε θα βγει? Πότε θέλεις να βγει? Έλα, πες την αλήθεια. Μέχρι να βάλω την ιασυναμίδη μου με το ποσοστό των 20%, που είναι ιασυναμίδη 20% αζελογλυκίνη, βιταμίνη C και όλα αυτά τα ωραία. Πότε θέλεις να βγει? Για πες. Να την ιασυναμίδη μου η άλλη. Ή λίγο πιο extravagant και τούμπανο. Όχι, Εύα, όπως τελείωσε, όπως ήμουνα στο μπάνιο, απλώς την πέταξα. Εκείνη την ώρα δεν το σκέφτηκα καθόλου, σε πληροφορώ. Καθόλου. Και απορώ κιόλας με τον εαυτό μου. Μέχρι τα Χριστούγεννα θες να βγει το σκραμπ από Λαντιόπης? Μέχρι τα Χριστούγεννα θα βγει, λοιπόν. Σήμερα μάθανε και την ημερομηνία. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε όλοι το μπριλιαντικό σκραπ της Λαντιόπης. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να το περιγράψεις αυτό το σκραπ. Δεν υπάρχει άλλη περιγραφή για αυτό το σκραπ. Αυτό το σκραπ, μία που θα το βάλεις και μία που θα είναι λες και έχεις περάσει πάνω σου highlighter. Λες και έχεις περάσει πάνω του, λες και έχεις τρίψει τέτοιο. Διαμαντόσκονη, πώς το λένε, φεγγαρόπαιδρα, δεν ξέρω τι να σου πω. Παπάκι μου, γι' αυτό ωραία η παρατήρησή σου και τους το είπαμε αμέσως με τη συσκευασία της λοσιόν. Γι' αυτό και το 24 αλλάζουν τέτοιο, πώς το λένε. Αλλάζουν, πώς το λένε αυτό, μωρέ. Το αλλάζουν το τέτοιο του. Το τέτοιο του. Αλλάζουν το καπάκι. Καλά το λέω. Καλά το λέω. Λοιπόν, βάλαμε απλό πολυβόλο, βάλαμε την ιασυναμίδη, την εικοσάρα, βάζω κεραμίδια, κλειδώνω με κρέμες και φεύγω, γιατί είναι και μισή. Αυτό, τίποτα άλλο. Τα κεραμίδια λοιπόν που δεν βάλαμε το πρωί, αλλά είναι απαραίτητα, όπως είπαμε, από εδώ και πέρα, που δεν απλικατέρ. Ναι, ναι μωρέ, εντάξει, αυτό, κατάλαβες. Απλικατέρ, εντάξει, αυτό, απλικατέρ, το καπάκι. Και εγώ καπάκι το είπα, παπάκι μου. Απλικατέρ, καπάκι, αφού συνεννοούμαστε. Λοιπόν, βάζω λοιπόν και τα κεραμίδια από Νακόμι για έξτρα ενυδάτωσης. Δηλαδή τι έβαλα, όπλο πολυβόλο, νιασυναμίδη εικοσάρα που σε βοηθάει πάρα πολύ, ιδιαίτερα σε μαύρα στίγματα, σε πόρους και σε ξεσπάσματα, και βοηθάει ιδιαίτερα και επιδερμίδες με ροδόχρους λόγω της αζελογλυκίνης, εντάξει. Και στη συνέχεια έβαλα τα κεραμίδια από Νακόμι, που δεν είναι μόνο τα κεραμίδια μέσα, δεν ξέρω αν βλέπεις αυτό που βλέπω και εγώ, το βλέπεις το ντερμαξίλ, το... πώς το λένε αυτό μωρέ, το ντερμαξίλ το 3%. Εντάξει, απλά το αναφέρω ρε παιδί μου αυτό, μήπως δεν το είχες δει. Αν θα βγει το σαπούνι με απλικατέρ, δεν ξέρω,
Για το σαπούνι δεν έχω ενημέρωση να σου πω την αλήθεια, αλλά θα το ξαναρωτήσω γιατί ίσως το έχω ξεχάσει και εγώ να το ρωτήσω. Λοιπόν, και πάμε. Στα μάτια δεν έβαλα τίποτα, έβαλα μόνο το όπλο πολυβόλο, γιατί αφού κρατήσανε πάλι την προσφορά με τη ματιών και τρεαλόζι μπορούμε να βάλουμε αντί για κεραμίδια, πάρα πολύ σωστή σε βρίσκω. Πάω να βάλω πέρλα και μυρτιά, γιατί μέχρι απόψε τις 12 τις έχουν βάλει μία συν μία. Μπράβο τους. Μπράβο τους, παρόλο που το είχαν τόσες μέρες, το κρατάνε. Γιορτάζουνε μωρέ, έχουνε χαρά που πήρανε το βραβείο τα κορίτσια μας και μπράβο τους. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Αυτό. Την πέρλα μου λοιπόν στο εσωτερικό των ματιών. Κάνουμε και αυτές εδώ τις καταπραϊντικές κινήσεις. Εντάξει. Και στο εσωτερικό, εδώ στο κόκαλο. Πάμε. Αγάπη μου. Είσαι καλά. Ναι. Γιατί δεν θέλω να έχεις και να νιώθεις αδυναμία. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, και πάμε στη μυρτιά μας. Πάμε στην τεχνολογία μας. Κοίταξε εδώ το spider, το effect. Δηλαδή, πόσες από εσάς βάζετε τη μυρτιά των ματιών, έλα πες την αλήθεια, και πριν τη βάλετε στα μάτια κάνετε αυτήν εδώ τη διαδικασία όπως την κάνω και εγώ έτσι. Νομίζω ότι έτσι θα κάτσει καλύτερα στο δέρμα, νομίζω ότι έτσι θα την κάνω πιο δυνατή, δεν ξέρω, το κάνω και στις προσώπου. Πω. Καλά, ειδικά την Gozo RX την έχω τερματίσει. Για πείτε. Όχι φίλιο μου, ο Σκαράκος θα μείνει τις μισές μέρες με τον μπαμπά μου και με τη Λίδια και τις άλλες μισές μέρες θα μείνει σε ξενοδοχείο που του βρήκαμε και μη μου το θυμίζεις αυτό, γιατί δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, πώς θα είναι. Βέβαια οι άνθρωποι θα κάνουν βιντεοκλήσεις, αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω τον Όσκαρ. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, εγώ θα θέλω να τον βλέπω κάθε μέρα. Μυρτιά, μυρτιά, λουλουδιασμένη. Μυρτιά, μυρτιά, μπορούμε να το πούμε αλλιώς εμείς. Τουμπανιασμένη, έτσι. Γιατί βάζουμε τη μυρτιά εδώ. Γιατί βάζουμε τη μυρτιά εδώ και δεν βάζουμε την πέρλα, ας πούμε. Γιατί η μυρτιά, πέρα από το εκχύλισμα μυρτιάς, ότι είναι super anti-aging, τι άλλο κάνει? Κάνει και ανόρθωση, γιατί έχει το εκχύλισμα από το κάρδαμο που βοηθάει πάρα πολύ σε ανόρθωση στα βλέφαρα. Οπότε ιδανικά, όπως είδες, την τοποθέτησα εδώ, την τοποθέτησα εδώ και πήγα μετά με τον παράμισο και έκανα τις κλασικές μας κινησούλες επί τρία. Πολύ ωραία υφή και πολύ ωραία αποτελεσματικότητα. Θα δούμε και με τον γκουασά μας στα σημεία ή με το ρόλερ μας. Εντάξει, τούμπανο όντως, μα δεν είναι η μυρτιά. Πες μου σε παρακαλώ, την πέρλα την αγαπώ πάρα πολύ, το ξέρεις, όταν είναι να κάνω μακιγιάζ. Αλλά πες λίγο για το κόμπο. Πες λίγο για το συνδυασμό πέρλα και μυρτιά. Δηλαδή δες, εδώ που έχεις λίγο τη σκουρίλα σου, λίγο το μαύρο κύκλο, βάζεις την πέρλα σου και λάμπει, ας πούμε, το σημείο αυτό. Και εδώ που βάζεις τη μυρτιά, νιώθεις αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, με τι να κλειδώσω. Είναι απόγευμα. Έβαλα μια συναμίδη 20. Θα βγω έξω, θέλω πάρα πολύ να βάλω την πέρλα, αλλά θα βάλω τη μυρτιά για πάρα πολλούς λόγους και για το SPF που έχει μέσα και για το anti-aging. Γι' αυτό είπα της Αγγελικής να τη βγάλει eye patch, φαντάζεσαι, πω. Τα συστατικά της μυρτιάς σε eye patches, καταλαβαίνεις τι θα γίνει, πω, πω. Να το μιξάρουμε με βαλσαμόλαδο, καλέ το έχουμε κάνει αυτό. Και με Golden Elixir το έχουμε κάνει αυτό. Το έχουμε κάνει αυτό. Εννοείται. Εννοείται. Και με το κόστος το έλαιο μπορούμε. Εννοείται. Εκεί να δεις. Και με Μπακουτσιόλ 2% έλαιο. Τώρα μην με κάνεις να τα πω όλα. Γιατί μόλις μου σκάνε εμένα ένα-ένα, θα τελειώσω το live. Δεν θα κάνει ένα διαμάθημα. Της είχα πάρει και έδωσα τη μυρτιά στην αδερφή μου δωράκι, που είναι μεγαλύτερη και μου έχει λείψει ο συνδυασμός. Δεν πειράζει αγαπημένη μου, αφού της έκανες δώρο της αδερφούλας σου, δεν πειράζει. Ίσως κάποια στιγμή
την ξαναπάρεις κι εσύ. Αλλά και η πέρλα δεν είναι καταπληκτική. Ε? Ειδικά για πριν το μακιγιάς. Δεν δίνει αυτό το ωραίο το glass skin effect. Αφού είναι πάρα πολύ ωραία κρέμα κι αυτή. Λοιπόν, παίρνω τώρα το αντιλιακό. Παίρνω το αντιλιακό το Beauty of Joseon με SPF 50 και προστασία από μπλε φως και ακτινοβολία. Γιατί τώρα που ο Στέφανος θα οδηγάει, εγώ θα ανοίξω κάνα μήνυμα. Γιατί έχουν γίνει 1.000.000 τα μηνύματα. Τι είπε το κορίτσι μου. Περίμενε, γιατί κάτι έγραψε η φιλιά μου και θέλω να το διαβάσω. Περίμενε. Η Πέρλα είναι η πρώτη μου αγάπη και παντοτινή και προσώπου και ματιών. Γιατί σ' αρέσει το Korean Glass Skin που δίνει. Γιατί σ' αρέσουν τα πεπτίδια που έχει η Πέρλα μέσα. Να το, παιδιά. Να το. Αυτό, λοιπόν, πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ισχυρό. Είναι πρόταση που γίνεται και σε ενδιάμεση ρουτίνα, αλλά και σε βραδινή ρουτίνα, άνετα και άφοβα επίσης. Απλά θα ήθελα, αν είναι η ασυναμίδη 20%, θα είναι οι πρώτες επαφές μαζί της, επειδή είναι πολύ ισχυρή σαν η ασυναμίδη, γι' αυτό και φοριέται μόνο βράδυ, θα ήθελα να μην μου παραλείψεις μια πολύ ενυδατική αναπλαστική κρέμα. Εντάξει, να πας το καλό αγαπημένη μου και εμείς θα φύγουμε. Κάτσε να διαβάσω τι έγραψε η φιλιό. Άννα και κορίτσια και όλοι όσες έχετε κατοικίδια πριν τα αφήσετε σε ξενοδοχεία, μπείτε στο keypet.gr, βάζετε την πόλη σας και τις ημερομηνίες και σας βγάζει ποιοι δέχονται να σας τα κρατήσουν στα σπίτια τους. Αλήθεια λες? Α, δεν το ήξερα. Κάτσε να το κάνω screenshot. Ορίστε, εδώ. Να το τσεκάρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν το ήξερα. Είδες, μπορεί και άλλος κόσμος να μην το ξέρει αυτό. Τέλεια. Εμείς αύριο πάμε να τσεκάρουμε το χώρο, by the way, τώρα που το πες. Αύριο 12 η ώρα πάω να κάνω control. Ναι, αγαπημένη μου, είναι αναπλαστική. Είναι. Πώς φεύγει η πιτηρίδα? Με scrub. Με scrub στο τριχωτό της κεφαλής και κάποια... και κάποιο... έλαιο, κάποια θεραπεία μαλλιών. Αλλά σε πρώτη φάση, αν μιλάμε για άντρες ειδικά, με scrub. Με το scrub ζάχαρης. Γιώτα, να δεις το live το πρωινό. Γεια σου, Ανού μου. Καλησπέρα. Εμείς έτσι βρήκαμε τη μάχη και πλέον την παίρνουμε απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση του Keepit. Α, τέλειο. Τέλειο. Μια χαρά. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Και μέσω εφαρμογής πάρα πολύ καλό. Μας αρέσει αυτό που είπες. Λοιπόν, πάμε μία τη ρουτίνα μας. Καθαριστικό και έτσι το λοσιόν από τις βραβευμένες μας αμαζόνες. Τα βασικά αυτά δεν παραλείπονται. Πήγαμε μετά και βάλαμε το όπλο πολυβόλο μας που από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα δυστυχώς θα εξαντληθεί και θα κάνουμε πολύ καιρό να το ξαναδούμε. Αλλά δεν πειράζει, θα περιμένουμε. Και αυτή τη φορά βάλαμε σαν ενδιάμεση ρουτίνα την ιασυναμίδη, την 20, εντάξει, που φοριέται μόνο απογευματινή βραδινή ώρα, όπως έχουμε ξαναπεί, και τα κεραμίδια μας σε σέρουμ με το αγαπημένο τον Dermaxyl μέσα, το συστατικό, και βάλαμε ματάκια πέρλα με μυρτιά από Λαντιόπης, οι οποίες πάλι άνοιξαν την υπερπροσφορά αγοράζοντας τη μυρτιά δώρο η πέρλα, και κλείδωσα πρώτα με τη μυρτιά του προσώπου και μετά έβαλα από Beauty of Joseon την αντιλιακή, συγγνώμη από εδώ, που κάνει και για προστασία από μπλε φως. Εντάξει. Λοιπόν, βαλσαμέλαιο αγαπημένη μου θα πάρεις. Βαλσαμέλαιο. Βαλσαμέλαιο και επειδή θα χρειαστείς αρκετή ποσότητα, βαλσαμέλαιο P4 Pillion. Αν δεν κάνω λάθος... πρέπει να έχουν και εκείνοι ακόμα την έξτρα έκπτωση, το 40%. Θέλουμε κωδικό σε χαλάκι εξώπορτα. Αχ, άρχισαν να έρχονται τα πακέτα από Black Friday. Εντάξει, βοήθειά μας, θα πω εγώ. Αυτά θα πω, δεν θα πω κάτι άλλο. Και εμένα όταν θα έρχονται, θα ανοίγω έτσι live εδώ να τα κάνουμε και να τα βλέπουμε όλα παρέα. Θα αποθηκεύσω αυτό το live... μόνο και μόνο για να δουν όλοι ότι το να δώσεις αιματάκι, το να γίνεις δότης μυελού των οστών είναι κάτι πάρα πολύ απλό πλέον και όχι
χρονοβόρο ή επίπονο και είναι πολύ σημαντικό να ενωθούμε όλοι μαζί και σε αυτή την κίνηση. Έρχονται μέρες αγάπης, έρχονται μέρες γιορτινές, θα μετακινηθούμε όλοι λίγο πολύ. Να μετακινηθούμε και να είμαστε, μωρέ, όλοι ήσυχοι ότι έχουμε κάνει διπλό καλό. Έχουμε βοηθήσει συνανθρώπους μας. Αυτό. Σ' αγαπώ, λέει, σταμάτα. Έρχεσαι αν θέλεις χωρίς τα πράγματά σου. Εθελοντία μου, δότη μου, έρχεσαι να χαιρετήσουμε. Έρχεσαι να χαιρετήσουμε. Να σε δουν ότι ενώ έδωσες μισό λίτρο αίμα, είσαι μια χαρά τούμπανο. Έλα. Όχι, γιατί καθαρίζεις το λαιμό, θα βγάλεις λόγο, θα απαγγείλεις. Θα απαγγείλεις. Όχι. Πού είναι το χεράκι που σου πήρανε αιματάκι και σου τσικάνανε τσίμπι τσίμπι. Εδώ είναι. Τσίμπι τσίμπι. Τον κάνανε τσίμπι τσίμπι, μωρέ. Τσίμπι τσίμπι. Ναι, αλλά πόσο σημαντικό μας έλεγε ότι είναι. Μια χαρά είμαστε, παιδιά. Πάμε. Πόσο πάμε. Σημαντικό είναι που μας έλεγε να το πούμε και να το επικοινωνήσουμε, γιατί δυστυχώς ο κόσμος δεν το κάνει και αν το έκανε θα ήταν όλα καλύτερα. Εγώ ήθελα να το κάνω από τον καιρό που δούλευα. Δεν πειράζει, δεν έχεις να κάνεις. Ναι, αφού δεν σε αφήνουν όταν δουλεύεις. Εντάξει. Τουλάχιστον τώρα. Εντάξει, αυτά. Μπράβο, Εύα, που είσαι. Και εγώ θα ήθελα να είμαι, αλλά μόλις της το είπα, μου λέει: έχεις φέρει τις αναλύσεις. Λέω: εννοείται, τις έχω στο χέρι και με κοιτάει έτσι και μου κάνει έτσι. Και της λέω τι. Μου λέει, άμα θες, κάτσε να σου βάλουμε αίμα, όχι να μας δώσεις αίμα με αυτά τα νούμερα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, αίμα δεν έδωσα, έδωσα από το άλλο. Ψαλάκι, τι να κάνουμε. Ό,τι έχει ο καθένας σας δίνει. Αυτό, ό,τι έχει ο καθένας σας δίνει. Όταν δίνεις, έχεις πάντα. Και τι έχουμε πει? Sharing is caring σε όλους τους τομείς. Εντάξει, λοιπόν, ναι, μου το ξεζούμιξαν. Δεν πειράζει όμως, κάνει καλό. Κάθε τι λέει, κάθε, πώς το είπε, κάθε σακούλι που βγαίνει από έναν από μας, το μοιράζουνε δια τρία. Οπότε σκέψου πόσο καλό κάνεις με αυτό. Αυτά. Λοιπόν, σας φιλώ, σας χαιρετώ και τα λέμε tonight. Εντάξει, γεια σας. Καλό απόγευμα. Φιλάκια.